Επιποδό βρίσκονται οι κάτοικοι τη συνοικία του Αγίου Γεωργίου, που αυτή τη φορά είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν αλλά και να πετύχουν τη λήψη κυκλοφοριακών μέτρων για την ασφάλειά του. Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα την περασμένη Τετάρτη, όπου έχασε τη ζωή τη η 30χρονη Πολίνα Τσαπακίδου που παρασύρθηκε από Νταλίκα. Σήμερα, κρατώντα υπόμνημα με τα αιτηματά του, πέρασαν την πόρτα του Δημάρχου Λαρισαίων. Ο εκπρόσωπο των φορέων τη οικεία ήταν σαφή. Πέραν από τι όποιε κυκλοφοριακέ παρεμβάσει, το ζητούμενο για του κατοίκου είναι ένα. Ο αποχαρακτηρισμό τη εθνική οδού σε αστική με απαγόρευση κίνηση βαρέων οχημάτων. Έχω δεσμευτεί ότι σε 15 μέρε θα είμαι στη συνοικία, αφού πρώτα μελετήσουμε με το τμήμα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Δήμου λεπτομέρειε των λύσεων που έχουμε μπροστά μα, για να συζητήσουμε με του κατοίκου και του φορεί τι βέλτιστε λύσει. Πρώτον, για την ανακούφιση τη υπόθεση αυτή και τη κυκλοφορία στην οδό βόλου, εφόσον δοθούν οι δυνατότητε αυτέ και να είστε βέβαιοι ότι η πολιτική βούληση από μέρου τη Δημοτική Αρχή είναι να προχωρήσει αυτό. Και βεβαίω να βάλουμε μπροστά το ζήτημα που έχουμε προσεγγίσει τη μεγάλη παράκαμψη τη πόλη και τη νοικία του Αγίου Γεωργίου, με συζητήσει και μέτρα τα οποία θα παρθούν προ την κατεύθυνση αυτή με του εμπλεκόμενου φορεί που είναι και το Υπουργείο Υποδομών. Ο κύριο Δήμαρχο ε, δεσμεύτηκε ότι θα μελετήσει όλες τις πιθανές λύσεις για άμεση επίλυση του κυκλοφοριακού και προβλήματος της συνοικίας μας και μακροπρόθεσμα να δει και το θέμα του κόμβου, τη ζεύση, δηλαδή από τον κόμβο τη Βιοκαρπέτη μέχρι και την οδό Βόλου, την επέκταση τη περιφερειακή, η οποία θα λύσει μόνιμα το πρόβλημα και θα χαρακτηριστεί με αυτόν τον τρόπο η οδό Βόλου, αστική οδό. Φεύγοντα από το Δημαρχείο, τα μέλη τη Επιτροπή Φορέων τη Ινικία πήραν μαζί του τι δεσμεύσει και από εδώ και στο εξή θα περιμένουν να γίνουν πράξη, με την ευχή να μην συμβιαλώ δυσάριστο γεγονό. Είδομεν.